Κύριε Καρανθανασόπουλε, γιατί πάντα το ΚΚΕ, το ΚΚΕ, εκτό από αυτή τη uh, συζήτηση. Δεν είμαστε σε έτσι που Τη συζήτηση των συνεργασιών εννοώ. Ναι, απλώ αποκαλύπτουμε το χαρακτήρα του. Και το ζήτημα τη κυβερνητική επιλογή. Γιατί ακριβώ η όλη κουβέντα η οποία γίνεται για σταθερή ή μη σταθερή κυβέρνηση, για μα είναι ένα κυβιαστικ... μια συζήτηση που αναπαράγει εκβιαστικά διλήμματα. Γιατί μέχρι τώρα σταθερέ κυβερνήσει είχαμε, είτε αυτοδύναμε είτε συμμαχικέ. Όμω αυτό δεν απέτρεψε να επιδεινώνεται συνεχώ η θέση των λαϊκών στρωμάτων, να αυξάνονται όλο και περισσότερο τα αδιέξοδα και ιδιαίτερα στη νέα γενιά. Άρα λοιπόν, όχι μόνο παράγοντα βελτίωση, αλλά αποτέλεσαν παράγοντα επιδείνωση τη του λαού. Ένα. Δεύτερον, αυτό το εκβιαστικό διλήμματα γιατί υπάρχουν, αφενό μεν για να εγκλωβίσουν τη λαϊκή δυσαρέσκεια στι μιλόπετρο του συστήματο, να συγκαλύψουν τι ευθύνε που έχουν και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΖΑΡΑ και το ΠΑΣΟΚ για τα προβλήματα που βιώνει ο λαό και η νεολαία μα, να συγκαλύψουν τη συμφωνία στι στρατηγικέ επιλογέ που έχουν, δεν αφισβητείται. Οι κατευθύνσει, οι οδηγίε τη Ευρωπαϊκή Ένωση, οι που έχει αναλάβει η χώρα μα απέναντι στου ΝΑΤΟ και Αμερικανού. Άρα λοιπόν είναι προδιαγεγραμμένο το έργο τη επόμενη κυβέρνηση ανεξάρτητα μορφή ή ανεξάρτητα σύνθεση. Θα είναι μια αντιλαϊκή κυβέρνηση. Δεν πρέπει κυβέρνηση. να κυβερνηθεί η χώρα. Κοιτάξτε, ποιον εξυπηρετεί αυτή τη στιγμή. Να σα βάλω ένα υποθετικό σενάριο. Να, να Πάμε στι επόμε... εκλογέ. Την Κυριακή δεν βγαίνει η κυβέρνηση. Πάμε εκλογέ τον Ιούλιο, 2 Ιουλίου ή όποτε. Δεν ξαναβγαίνει η κυβέρνηση, δεν συνεργάζεται κανεί. Πάμε σε τρίτε. Αν εξαρτάται από το κουκουέ, η διακυβέρνηση τη χώρα δεν θα μπει σε αυτή την κουβέντα ποτέ. Εμεί θα είμαστε στην αντιπολίτευση από τη στιγμή που ο ίδιο ο Λαός είναι στην αντιπολίτευση. Για την εξουσία στον τόπο μα την ασκεί μια χούφτα πλουτοκράτε και βεβαίως και τα κόμματα τα οποία υπεστηρίζουν τα συμφέροντά τους. Από αυτήν την λοιπόν εμείς θα αναλάβουμε τις ευθύνες μας από τη στιγμή που θα υπάρχουν συνολικότερε δείξεις και ανατροπές. Το ΚΚΟ έχει πρόγραμμα, έχει πρόγραμμα κυβερνητικής ευθύνη ε, σε όμως σε συνθήκες αλλαγής της κατάστασης, ριζικής, με τον λαό στην εξουσία και στο τιμόνι της οικονομίας. Και το λέμε αυτό γιατί, προσέξτε, θα γίνει κυβέρνηση. Δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Και κάθε φορά που χρειάστηκε μια κυβέρνηση να βρει ψήφου, όπω για παράδειγμα τον Αύγουστο του 2015, έτσι συνέδραμε και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και το τότε ποτάμι να στηρίξουν την κυβέρνηση Ριζανέλ για να περάσει το τρίτο μνημόνιο. Και το λέμε αυτό γιατί, γιατί η αντικειμενική βάση κυβερνήσεων συνεργασία υπάρχει. Ακόμη και για μεγάλο συνασπισμό. Ποιο είναι αυτό, Είναι 450 προαπαιτούμενα του Ταμείου Ανάκαμψη. Είναι το σύμφωνο σταθερότητα και με τη δημοσιονομική πειθαρχία. Είναι υποχρεώσει μα που έχουν αναλάβει πέραν στον ΝΑΤΟ και στην γεωστρατηγική αναβάθμιση τη χώρα μα. Σε αυτέ τι επιλογέ δεν διαφωνεί. Ούτε η Νέα Δημοκρατία, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε το ΠΑΣΟΚ. Γι' αυτό άλλωστε. Θεωρείτε ότι είναι στο οι κυβερνήσει τη Νέα Δημοκρατία και του ΣΥΡΙΖΑ. Κοιτάξτε, η μία παίρνει τη σκητάλη από την άλλη και συνεχίζει το αντιλαϊκό έργο. Άρα λοιπόν η επόμενη κυβέρνηση θα αποδειχθεί χειρότερα από την προηγούμενη, η οποία και είναι αυτή. Και θα είναι χειρότερη ακριβώ γιατί δεν πρόκειται να ανακουφίσει το λαό. Αντίθετα, θα πάρει και άλλα μέτρα. Και δεν το λέμε εμεί αυτό το πράγμα. Το λέει για παράδειγμα ο διοικητή τη Τράπεζα τη Ελλάδα. Εχθέ έκανε μια σοβαρότατη προειδοποίηση και σε εσά, παρακολουθώντα τη συνέντευξη, αλλά και σε ομιλία την οποία έκανε χθε, όπου έβαλε δύο προποθέσει. Ότι θα πρέπει να συνεχίσουν να ισχύουν οι μεταρρυθμίσει, οι αντιλαϊκές, όπως όπω τις χαρακτηρίζουμε, για θωράκιση ανταγωνιστικότητα και βεβαίω η δημοσιονομική πειθαρχία για αματωμένα πρωτογενή πλονάσματα. Τι σημαίνει αυτό, ότι όποια κυβέρνηση και σε αυτό το δίπολο θα αναγκαστεί να προχωρήσει. Που αυτό το δίπολο επί τι σημαίνει επιδείνωση τη θέση ακόμη περισσότερο του λαού. Να σηκώνει περισσότερα βάρη. Γι' αυτό ακριβώ ναι. το λόγο και, ολοκληρώνω με αυτό, αν μου επιτρέπετε κυρία Λιβαδάρη, είναι το εξή το ζητούμενο. Το, το, τι χρειάζεται μέσα από αυτή τη διαδικασία. Εμεί λέμε ότι πρέπει να είναι μια δύναμη κυβέρνηση, να μην μπορεί να εφαρμόσει να έχει λιτά τα χέρια να εφαρμόσει την πολιτική και να είναι πολύ ισχυρό το αντίπαλο δέος. Και αντίπαλο δέος είναι ο λαός να γίνει πρωταγωνιστής των εξελίξεων, να οργανώσει την πάλη του και όχι απλά και μόνο ένας θεατής αναμένοντας από τις όποιες κινήσεις κορυφής αν θα πάρει κάποια ψίχουλα έτσι, από, τα, από το πάρτι το οποίο κάνουν οι πλούσιοι σε βάρος του. Κύριε Καραθανασόπουλε, ε, για το κουκ, ε, έχουν δοθεί οι απαντήσει που πρέπει να δοθούν στι παρακολουθήσει, ε, λέτε ναι ή όχι σε νέα εξεταστική και προανακριτική. Προσέξτε, καταρχά πρέπει να πούμε εδώ πέρα μια υποκρισία η οποία υπάρχει ε, και από το ΣΥΡΙΖΑ και από την Νέα Δημοκρατία. Γιατί λέμε υποκρισία, Γιατί ακριβώ τα ζητήματα που αφορούν το θεσμικό πλαίσιο περιευθύνη υπουργών αλλά και το πώ. Ε, Ορίζεται η ηγεσία τη δικαιοσύνη, ε, έχουν τεράστιες ευθύνε. Όταν στη συνταγματική αναθεώρηση του 2019, το ΚΚΕ είχε προτείνει να καταργηθεί συνολικά το πλαίσιο που προστατεύει υπουργού και πρωθυπουργού, άρα λοιπόν πρέπει και αυτοί να δικάζονται όπω όλο ο λαό, ένα ε, και δεύτερον, η ηγεσία τη δικαιοσύνη να μην ορίζεται από την εκάστοτη κυβερνητική πλειοψηφία, αλλά να ορίζεται από ένα ευρύτερο εκλεκτορικό στόμα. Αυτά δεν έγιναν και από αυτή την άποψη οι διάφορε εξεταστικέ προανακριτικές επιτροπές που είναι επί τη ουσία αντίγραφο Τη εκάστοτε συγκυριακή πλειοψηφία, όχι μόνο φω και άπλε το φω δεν πρόκειται να ρίξουν, αλλά επί τη ουσία την πλειοψηφία, στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, συγκαλύπτουν τι υποθέσει. Άρα Άν, τι πρέπει να γίνει, πώ θα, θα, βγει η αλήθεια. Καταρχά, είναι φανερό ότι δεν, έχουμε, δεν πιστεύουμε ότι πρόκειται να βγει η αλήθεια και να λάμψει. Από τη στιγμή που υπάρχει επιλεκτική ευαισθησία Mm -hmm. Βεβαίω έγιναν αυτέ οι υποκλοπέ, βεβαίω αξιοποιήθηκαν τα νέα λογισμικά, αλλά δεν έγινε μόνο αυτέ. Για παράδειγμα, είναι οι υποκλοπέ οι οποίε γίνονται εδώ και περίπου 7 χρόνια στην κεντρική επιτροπή, στην έδρα τη κεντρική επιτροπή του ΚΚΕ, και γι' αυτό σφυρίζουμε διάφορα. Είναι ένα θεσμικό πλαίσιο το οποίο συνδιαμορφώθηκε από όλε τι κυβερνήσει. Που ο καθένα είναι ύποπτο για προληπτική παρακολούθηση. Είναι αυτό το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο, είναι οι μηχανισμοί. Όμως Αυτό δεν παραπέμπει λίγο πολύ στη λογική. Όλοι τα ίδια κάνουν, Άρα ποτέ δεν μαθαίνουμε την αλήθεια και δεν δημιουργείται. Από και στιγμή, δεν προχωράει από και... Τις, στιγμή, από τη στιγμή που, όπω σα είπαμε και στα ζήματα τη οικονομία, η μία κυβέρνηση παραδίδει τη σκητάλη στην άλλη. Είναι φανερό ότι αυτό το πλέγμα τη προστασία και τη αμφισβήτηση των δικαιωμάτων το, 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 του λαού. Είναι χαρακτηριστικό. Δεν μπορεί λοιπόν να λες ότι είμαι ευαίσθητο στα ζητήματα τη παρακολουθήσεων και δεν είμαι ευαίσθητο εάν ο άλλο θα πάει στη δουλειά και δεν ξέρει αν θα γυρίσει, γιατί δεν υπάρχουν μέτρα προστασία υγιεινή και ασφάλεια στου χώρου δουλειά. Δεν μπορεί να λες ότι είμαι επιλεκτικά ευαίσθητο για ένα τομέα και για κάποιον άλλον που σχετίζεται με τα δικαιώματα του εργαζόμενου, τα συνδικαλιστικά, με το ωράριό του, με τι συλλογικέ συμβάσει δεν με ενδιαφέρει. Άρα λοιπόν, γι' αυτό λέμε για επιλεκτικέ ευαισθησίε mm. και όσον αφορά και τι υποκλοπέ, αλλά και συνολικότερα. Και λέμε δεύτερον, προσπαθούν να συγκαλυφθεί, Τι να συγκαλυφθεί. Ότι εδώ πέρα είχαμε κάποιε καταχρήσει, ενώ υπάρχουν ολόκληροι μηχανισμοί οι οποίοι λειτουργούν για να κάνουν υποκλοπέ. Και μάλιστα όχι μόνο εγχώρια, αλλά και άλλο θα πει. Να σα θυμίσω πριν από λίγα χρόνια, ολόκληρη, η ολόκληρη κυβέρνηση παρακολουθούταν από ξένη υπηρεσία, από τι ΗΠΑ. Όλο αυτό το, το, παι, το, παιχνίδι των μυστικών υπηρεσιών έχει ξεφύγει από κάθε όριο. Και το τρίτο στοιχείο το οποίο θα θέλαμε να βάλουμε είναι ακριβώ ότι αυτά τα λογισμικά κυκλοφορούν ελεύθερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μάλιστα η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πρωταθλήτρια στην παραγωγή, παγκόσμια στην παραγωγή, στην εμπορία, στην εξαγωγή και στη διακίνηση των λογισμικών. Άρα, τι υποκριτική είναι ακόμα και αυτή τη ΣΠΕΓΚΑ, όταν λέει ότι καταχράζεται την νόμη, η περίοδο νόμιμων συνακροάσεων. Το Αυτό πόρισμα τη ΠΕΓΑ πάντω βάζει σοβαρά ζητήματα για την uh, περίπτωση, για το σκάνδαλο των ελληνικών uh, παρακολουθήσεων και μάλιστα. Ω κατάχρηση. Ναι, Ω ζη... Σε... κατάχρηση νόμιμων επισυνδέσεων ονομάζει. Και ζητά ακόμα και να και... φύγει η υπηρεσία πληροφοριών από την ευθύνη του Πρωθυπουργού. Εντάξει, το, αν θα είναι στην ευθύνη του Πρωθυπουργού κάτι η κάτι άλλο. Αν θα κάτι... υποδείξει σε ανεξάρτητο κράτο μέλο. Δεν μέλος, να θα διοικηθεί το κράτο μέλο. Από μέλος. την ουσία, από τη στιγμή που υπάρχουν όλα αυτά τα ζητήματα που σα είπα και πριν ένα θεσμικό πλαίσιο που κανεί δεν το συζητάει. Μηχανισμοί οποίοι συνεχίζουν να λειτουργούν χωρίς κανένα, χωρίς κανένα εμπόδιο, ε, εντελώς ε, αδιάκριτα, άρα λοιπόν καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά τα περιθώρια τα οποία υπάρχουν. Μάλιστα. Και από αυτή την άποψη εμείς λέμε καθαρά ότι η προστασία των δικαιωμάτων των συλλογικών και ατομικών είναι ευθύνη τη ίδια τη λαϊκή πάλι. Οι κυβερνήσει θα τα συγκαλύπτουν όλα αυτά, θα τα αμφισβητούν, γιατί αμφισβητούν το δικαίωμα στη ζωή. Και από αυτή την άποψη, επιτρέψτε μια κουβέντα γέφυρα με τα προηγούμενα. Οι μουφα προοδευτικέ κυβερνήσει και όλα αυτά που υπόσχονται είναι λόγια του αέρα, χωρί αντίκρισμα. Γιατί? γιατί έχουν διατηρήσει ένα μηχανισμό αναπαραγωγή μια πολύ φτηνή εργατική δύναμη. Μουφα το θέμα το θέμα, ξανά... το θέμα, το, θέμα, το, θέμα, ναι. λοιπόν δεν είναι αν θα αυξηθεί. 2-3% ο ονομαστικό μισθό, αλλά τι απόλυε τεράστιε έχουν οι εργαζόμενοι. Να κάνουμε στο σημείο αυτό. Κύριε ε, Καραθανασόπουλε, ουσιαστικά ε, ο κύριο Ζαχαριάδη σα λέει ότι κάνετε κριτική. Λέγατε πριν ότι ε, τσακίστηκαν τα συνταξιδοτικά δικαιώματα, αλλά δεν λερώνετε τα χέρια σα. Μένε τα απ' από την διεκδίκηση. Εσύ έσα που είμαστε πολύ μέσα στι διεκδικήσει. Εννοείται στι όταν, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ έλεγε ότι θα συνεργαστούμε μετά την, θα μετά την πανδημία με την κυβέρνηση το ΚΚΕ οργάνων αγωνιστική κινητοποίηση. Όταν πρόκειται να κοινό υπουργό υγεία για να εφαρμόσει ποια πολιτική αυτή των ατομικών ευθυνών. το ΚΚΕ ήταν απέναντι οργάνων κινητοποίηση. Όταν ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν συμπολιτευόμενη αντιπολίτευση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, ψηφίζοντα περίπου το 50% των νομοσχεδίων και μάλιστα εμβληματικά αντιλαϊκών νομοσχεδίων, όπω η ιδιωτικοποίηση των Ελευσίνα, μια οικονομική ζώνη Χωρί εργασιακά δικαιώματα για του εργαζόμενου που κάνουν κινητοποίηση και σήμερα είχαν κινητοποιήσει. Έτσι, ο ΣΥΡΙΖΑ το υπερψήφισε μαζί με τη Νέα Δημοκρατία. Άρα λοιπόν από αυτήν την άποψη, ο Κουκουέ μπαίνει μέσα στα βαθιά. Δεν βγάζει την ουρά του απ' έξω και πραγματικά διαμορφώνει τι προποθέσει για να περάσει ο λαό στην αντιπίθεση. Γιατί το λέμε αυτό. Γιατί πρόσεξε καλά όλα αυτά. Τα, 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 την ιστορία που συζητάμε, αλλά το μοναδικό κόμμα που ήταν ενάντια στην οικονομική και νομισματική ενοποίηση στην Ελλάδα και στην κυκλοφορία του ευρώ ήταν το ΚΚΕ. Και τότε μα λέγανε ότι είχαμε ξύλινη γλώσσα. Γιατί δεν παρακολουθούσαμε τι εξελίξει και τα νέα ζητήματα που προκύπτουν. Τώρα, το τι επακολούθησε είναι φανερό. Δεύτερο ζήτημα. Ε, προσέξτε, εδώ πέρα μιλάμε για αδιέξοδα τα οποία έχει το ίδιο το σύστημα. Ποια είναι τα αδιέξοδα, έχει μηδενικά επιτόκια η Τράπεζα Ευρωπαϊκή Κεντρική Καλπάζει ο πληθωρισμό. Καλπάζει η ακρίβεια. Για να αντιθασέψουμε τον πληθωρισμό και την ακρίβεια, αυξάνουμε τα επιτόκια. Άρα, λοιπόν, κάνουμε δυσκολία στην εξυπηρέτηση των δανείων. Νέα κόκκινα δάνεια. Να ποιε είναι οι αντιφάσει του συστήματο. Ναι, και ρε, από τυσκά. αυτή την να άποψη. Να την Ευρωζώνη. Εμεί τι λέμε. Εμεί μιλάμε για συνολικότερε ανατροπέ. Ποιε είναι αυτέ οι ανατροπέ. Ποιο είναι το επίκεντρο το οποίο δεν αναδεικνύεται. Είναι το κέρδο. Όπου επικρατεί το κέρδο, Τότε σε αυτό το βωμό θυσιάζονται οι ικανοποιήσει των αναγκών των εργαζόμενων και του λαού, θυσιάζονται τα δικαιώματα τα εργατικά, γιατί για να υπάρξει κέρδο δεν μπορεί να υπάρχουν εργατικά δικαιώματα, και βεβαίω για η ίδια η ζωή. Γιατί όλα κοστολογούνται πλέον με βάση τη λογική του κέρδου. Και σε αυτό ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ είναι απέναντι, ούτε είναι Δημοκρατία, το Πασό. Αυτά λέμε λοιπόν εμεί ω ζητήματα, γιατί όλα τα υπόλοιπα είναι προφάσει αναμαρτίε. Όλη αυτή η, προεκλο... η πλειοδοσία προεκλογικών υποσχέσεων, χωρί αντίκρισμα, δεν οδηγούν πουθενά. Γιατί δεν οδηγούν πουθενά, Γιατί υπάρχει ένα πλαίσιο που συνδιαμόρφωσε στην αγορά εργασία όλε οι κυβερνήσει, οι μέχρι τώρα, οι οποίε αναπαράγουν μια πολύ φτηνή εργατική δύναμη. Όταν το ΚΟΚΟΕ πρότεινε την επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων με βάση τι προτάσει 500 σωματίων εργατικών ομοσπονδιών και εργατικών κέντρων. Η Νέα Δημοκρατία το απόρριψε, ο ΣΥΡΙΖΑ το απόρριψε, το ΠΑΣΟΚ το απόρριψε. Γιατί ακριβώ θέλουν πολύ φτηνή εργατική δύναμη, αναλώσιμη για τα συμφέροντα και τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων. Άρα όλα αυτά που υπόσχονται δεν μπορούν να γίνουν. Και επιπλέον, πάρτε παράδειγμα την υπόλοιπη Ευρώπη. Σε χώρε όπου υπάρχουν προοδευτικέ, λεγόμενε προοδευτικέ κυβερνήσει συνεργασία, Γερμανία, γίνονται μεγαλύτερε κινητοποίησει των τελευταίων. 30 χρόνων στη Γερμανία. Στην... Απόκληση. Στην Πορτογαλία, που είναι αυτοδύναμη η κυβέρνηση των Σοσιαλδημοκρατών, οι κινητοποίησει που κάνουν οι εργαζόμενοι και τα συνδικάτα για πραγματικέ αυξήσει του μισθού, για χτύπημα τη ακρίβεια και των ενοικίων τα οποία έχουν φτάσει στο Θεό, είναι, προ... είναι καθημερινέ. Στη Γαλλία το ίδιο. Μάλιστα. Αυτό λοιπόν τι αναδεικνύει, Αναδεικνύει λοιπόν ότι η όλη, η όλη κατάσταση, όλα αυτά τα προβλήματα είναι παιδιά του συστήματος και όχι ιδεολειψίε τη μία ή τη άλλη κυβέρνηση, και πρέπει με αυτό να συγκρουστούμε και με την ουσία.